Κάχρονα μαθητές μπήκαν σε νηπιαγωγείο και τα έκανα γυαλιά καρφιά. Και όχι μόνο αυτό, έβαλαν και φωτιά. Απίστευτα πράγματα, Λευτέρη Ζαβλιάρη, σε ακούμε. Καλησπέρα από τη Θεσσαλονίκη. Περισσότερα σου φαίνεται πως είχαν 3-10 χρόνια μαθητές από τα Λαγινά στην περιοχή του Λαγκαδά, έξω από τη Θεσσαλονίκη. Προχθές το απόγευμα, οι τρεις μαθητές εντόπισαν ανασφάλεια στο ένα παράθυρο του δεύτερου νηπιαγωγείου Λαγινών και κατάφεραν να εισέλθουν στο κτίριο χωρίς να γίνουν αντιληπτοί. Στη συνέχεια επιδόθηκαν σε ένα ρεσιτάλ πρωτοφανών βαδαλισμών, σπάζοντας έπιπλα, παιχνίδια και βιβλιοθήκες μέσα στο νηπιαγωγείο, ενώ συνέχεια βγήκαν έξω και έβαλαν μια φωτιά, η οποία ήταν βέβαια μικρής έκτασης. Οι γείτονες αντιλήφθηκαν τη δράση των μικρών βαδάλων και κάλεσαν τόσο την αστυνομία όσο και την περιοριστική, καθώς υπήρχε καμός από την φωτιά που άνοψαν. Μισό λεπτό, Λευτέρη Ζαβιάρη, μισό λεπτό. Δηλαδή, έχουμε τα 10χρονα μαθητές, τα 10χρονα παιδάκια. Να εισβάλλουν, μας λες, από ανοιχτό παράθυρο του νηπιαγωγείου μέσα στο νηπιαγωγείο και να αρχίζουν να καταστρέφουν τα πάντα. Απόγευμα, έτσι, ενώ υπήρχε φως τη σήμερα. Έτσι. Μπήκαν μέσα και διέλυσαν το νηπιαγωγείο. Κυριολεκτικά το διέλυσαν. Κυριολεκτικά το διέλυσαν. Η αποκατάσταση των ζημιών θα πάρει αρκετά την περίπτωση και έτσι θα παραμένει κλειστό το νηπιαγωγείο. Mm. Πιθανότητα το κόστος αποκατάστασης θα βαρύνει τους γονείς των ανήλικων δραστών, οι οποίοι αποκαλύφθηκαν μετά από πληροφορίες που συνελήφθηκαν από συμμαθητές τους, οι οποίοι τελικά αποκάλυψαν τι έκαναν οι μικροί αυτοί βάνδαλοι. Ξέρουμε γιατί το έκαναν. Αυτό είναι ο λόγος για τον οποίο το έκαναν. Το θέμα ότι το έκαναν. Συγγνώμη, αυτό μας απασχολεί. Αυτό μας απασχολεί, Λευτέρη. Ή μας απασχολεί. Οι γονείς τους, πού τα αφήσαν τα παιδιά τους. Αυτό που τρομάζει είναι ότι κατεβαίνουν τα νούμερα όλο και πιο συχνά. Μικροί εγκληματίες. Έτσι ακριβώς. Παιδάκια να κλέβουν, παιδάκια να ληστεύουν, παιδάκια να χτυπούν ηλικιωμένους, παιδάκια να βάζουν φωτιές, γιατί βάλανε και φωτιά. Τη φωτιά τη βάλανε στην αυλή του σχολείου. Την αυλή του σχολείου, ακριβώς. Φίλιππέ μου, δεν είναι μόνο αυτό. Αλλά οι γονείς τους πού ήταν. Εδώ έχουμε παραμένει σε φωτιές ανήκουν. Είναι αδιάφοροι πια. Θα πρέπει να πληρώσουμε σοβαρό το άδικημα, και δικαστικά οι γονείς με ποινή φυλάκισης όπως ορίζει ο νόμος. Βέβαια. Είναι πλημέλημα. Παραμένει σε φοιτητές ανηλίκων. Σοβαρό το άδικημα. Λευτέρη Ζαβιάρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε τώρα. Έχουμε εδώ, πάμε τώρα γιατί άρχισε.